Γεγονός αυτό, ο Δευτέρης Ιωαννίδης τα παρακολουθεί από πολύ στενά, και τα αναδεικνύει όταν πρέπει. Όντως δεν υπήρξε η αντίδραση όταν έπρεπε να υπάρξει. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον αναδεικνύουμε και ο Δευτέρης και σαν Δημοτική Παράταξη το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπήρξε καμιά αντίδραση. Δηλαδή, ούτε του μέσω του Δήμου Κοζάνης, ούτε μέσω του δικτύου των ενεργειακών Δήμων. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να βαίνει, αυτό το ταμείο να βαίνει συνεχώς μειούμενο, με μόνους αυτούς που ουσιαστικά θίγονται, τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης και των υπολείπων Δήμων των Ενεργειακών.